Το δρόμο προς την αίθουσα αναμονής έδειξε στην Κύπρο το Eurogroup, με το μέλλον της εκταμίευσης της επόμενης δόσης να κρίνεται σε κατοπινό στάδιο. Η προϋπόθεση σαφής. Καλούμε τις εμπλεκόμενες πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε η νομοθεσία για τις εκποιήσεις να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία με το μνημόνιο. Μόλις η Τρόικα διαπιστώσει ότι έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκταμίευση της δόσης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στις δηλώσεις του και ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιρκή Κατάινεν έθεσε επιτάπητος και την επιχειρηματολογία της απόφασης του Eurogroup. Reform. Η μεταρρύθμιση για τις εκποιήσεις είναι ουσιώδης γιατί θα επιτρέψει στις τράπεζες να αρχίσουν να δίνουν τα δάνεια τα οποία απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης. Και ο διαφωτιστικός σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα εκταμίευσης της επόμενης δόσης ήταν ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η εκταμίευση των 350 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί λύση στο ζήτημα των εκποιήσεων. Εάν και εφόσον ικανοποιηθεί η ομάδα εργασίας και κατόπιν το Eurogroup από τα εν Κύπρο τεκτενόμενα σε σχέση με τα νομοθετήματα που συνοδεύουν το νομοσχέδιο των εκποίησεων, τότε θα δοθεί πράσινο φως για εκταμίευση δόσης 436 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα προέλθουν τα 350 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα 86 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μήνυματα στο εσωτερικό έστειλε μετά το πέρας της συνεδρίας ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο ΚΙΠΕ. Έχω ζητήσει από το Eurogroup να κρατηθεί ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης της χρηματοδότησης της Κύπρου, ώστε να δοθεί χρόνος για λήψη οριστικών αποφάσεων με ψυχραιμία και ορθολογισμό. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουμε τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα και δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε τις προοπτικές που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται. Στην επιχειρηματολογία του κατά τη συνεδρία του Eurogroup, ο Χάρης Γεωργιάδης πρόταξε την ασπίδα της μέχρι σήμερα άνευ παρεκκλήσεων τήρησης του μνημονίου από την Κύπρο.